καλησπέρα σας. Νους, σώμα και σκοπός της ζωής κατά τον Αναξαγόρα. Ο Αναξαγόρας γεννήθηκε σε μια αποικία των Ιώνων, την πόλη Κλαζομενές της Μικράς Ασίας. Κατά μια μαρτυρία γεννήθηκε την 70η Ολυμπιάδα, περίπου 500 έως 497 π.Χ. και πέθανε τον πρώτο χρόνο της 88ης Ολυμπιάδας, 428 ή 7 π.Χ. Ήταν ο πρώτος από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα σε ηλικία 20 ετών και παρέμεινε σε αυτήν επί 30 χρόνια, μεταφέροντας την ιωνική φιλοσοφία και συμβάλλοντας στην περαιτέρω πνευματική ανάπτυξη των πολιτών της Αθήνας. Μαθητές του υπήρξαν ο Περικλής, ο δάσκαλος του Σοκράτη Αρχέλαος και ο Ευρυπίδης, προς τους οποίους ενέπνευσε την αγάπη για τις φυσικές επιστήμες και την κοσμολογία. Η θεωρία του όμως, ότι ο ήλιος είναι μια διάπειρη πέτρινη μάσα ή ότι οι κομήτες είναι διάπειροι λίθοι που έρχονται από το διάστημα, θεωρήθηκε αντίθετη προς τη θρησκευτική παράδοση που υποστήριζε ότι ο ήλιος είναι θεότητα. Για το λόγο αυτό, εισήχθη σε δίκη επί αθεία, όπως πρωτήτερα ο Πυθαγόρας και μετέπειτα ο Σοκράτης. Καταδικάστηκε σε πρόστιμο 5 ταλάντων και εξορίστηκε ή καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. Με την παρέμβαση όμως του Περικλή, η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια εξορία. Κατέφυγε τότε στην πόλη του Ελίσποντου Λάμψακο, όπου μετά από λίγο απεβίωσε. Λέγεται μάλιστα ότι όταν οι άρχοντες της πόλης τον ρώτησαν ποιο προνόμιο ήθελε να του παραχωρήσουν, αυτός ζήτησε να έχουν τα παιδιά κάθε χρόνο διακοπές το μήνα που θα πέθαινε. Το φυσικό σύστημα του Αναξαγόρα είναι βασισμένο σε δύο διαφορετικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η αρχή της ομοιομέρειας, κατά την οποία κάθε φυσική ουσία συντίθεται από μέρη όμοια με το σύνολο και όμοια το ένα με το άλλο. Η δεύτερη είναι ότι μέσα στο κάθε τι υπάρχει μια αναλογία του παντός. Η αρχή της ομοιομέρειας, κατά τους Κέρκ, Ραβέν, Σόφιλ και άλλους, δεν θα πρέπει πάντως να αποδίδεται στον Αναξαγόρα, καθώς ο όρος αυτός δεν μαρτυρείται στα σωζόμενα κείμενά του και πιθανότατα ο πρώτος που τον χρησιμοποίησε ήταν ο Αριστοτέλης, αναφερόμενος στη σχετική άποψη του Αναξαγόρα. Ο Αναξαγόρας επινοεί μια εικόνα για την αρχική κατάσταση της ύλης, την προκοσμική δηλαδή μορφή της, όπως πριν από αυτόν ο Αναξίμανδρος. Με ένα νόημα παρόμοιο με εκείνο του απείρου του Αναξίμανδρου, αυτός φαντάζεται την προκοσμική ύλη σαν αδιαπέραστη και απροσδιόριστη μάζα που αποτελείται από απειρά ρυθμα, απειροελάχιστα και γι' αυτό αόρατα υλικά, μεταξύ των οποίων τα σπέρματα. Η λέξη σπέρμα σήμαινε όχι μόνο το σπόρο του φυτού, αλλά και το σπέρμα του ζώου και του ανθρώπου. Επομένως, όταν ο Αναξαγόρας υποστηρίζει πως πρωταρχικά όλα τα πράγματα ήταν μαζί, εννοεί τα σπέρματα όλων των φυσικών πραγμάτων, των ζώων και των ανθρώπων, τις δυνάμεις και τα διάφορα υλικά που πρόκειται να παραχθούν. Ο Αναξαγόρας δεν είναι βέβαια ο πρώτος που δίνει μια γενετική, μια βιολογική εξήγηση στη δημιουργία του κόσμου. Πρώτος, ο Αναξίμανδρος ερμήνευσε το άπειρο σαν πηγή από την οποία αποκρίνονται τα κοσμογονικά σπέρματα. Το πρωτοκοσμικό υλικό σώμα και προκοσμικό είναι ένας περίεργος συνδυασμός από διάφορα συστατικά και ανώμια σπέρματα που τα συγκρατούν δύο άπειρες δυνάμεις, ο αΐρ και ο εθύρ. Τα κοσμογονικά σπέρματα, όπως και το αρχέγονο υλικό σώμα, δεν περιέχουν μόνο τα στοιχειακά υλικά και τα αντίθετα, αλλά και φυσικές ουσίες, όπως είναι η σάρκα και η τρίχα,
τα κόκαλα κλπ. Ο αναξαγόρας μέσα σε κάθε κοσμολογικό σπέρμα βλέπει την παρουσία του παντός, αναλογίες δηλαδή των αντιθέτων και κάθε υλικής ουσίας. Αναφερόμενος μάλιστα στη διαδικασία των σπερμάτων και των μερών δια της τροφής στο ανθρώπινο σώμα, επισημαίνει ότι προσλαμβάνουμε τροφή που είναι απλή και ομοιογενής, όπως το ψωμί και το νερό, και από αυτήν τρέφονται τα μαλλιά, οι φλέβες, οι αρτηρίες, η σάρκα, τα νεύρα, τα κόκαλα και όλα τα άλλα μέρη του σώματος. Υπάρχουν στην τροφή μόρια που παράγουν αίμα, άλλα που παράγουν νεύρα, άλλα πάλι κόκαλα και ούτω καθεξής. Αυτά τα μόρια μόνο με το λογικό μπορούν να γίνουν αντιληπτά. Όσα όμως ψυχήν έχει και τα μίζω και τα ελάσω, πάντων νους κρατεί. Ο φιλοσοφικός στοχασμός του Αναξαγόρα επικεντρώνεται στη μοναδικότητα και την παντοδυναμία του νου. Σύμφωνα με το Συμπλίκιο, στον οποίο οφείλουμε και τα περισσότερα από τα διασωθέντα αποσπάσματα του Αναξαγόρα, όλα τα άλλα πράγματα έχουν ένα μερίδιο από το κάθε τι. Αλλά ο νους είναι άπειρος και αυτοκυρίαρχος και δεν είναι ανάμεικτος με τίποτα. Αντίθετα, είναι ολομόναχος με τον εαυτό του, γιατί είναι το πιο λεπτό και το πιο αγνό από όλα τα πράγματα που έχουν ζωή. Ο νους ελέγχει όλα τα έμψυχα. Όλα μαζί τα διευθέτησε ο νους, ακόμα και αυτήν την περιστροφική κίνηση, την περιχώρηση, που εκτελούν τα άστρα, ο ήλιος και η σελήνη, ο αέρας και ο εθέρας που έχουν αποχωριστεί. Αυτή ακριβώς η περιστροφή προκάλεσε τον αποχωρισμό. Ο νους, επομένως, κατά τον Αναξαγόρα, αποτελεί την αρχική αλήθεια, η οποία έθεσε σε κίνηση το σύμπαν και το ελέγχει, ορίζοντας με ακρίβεια τα πάντα. Ο νους αποτελεί και το αίτιο όλης της δημιουργίας. Ο νους έχει σωματική υπόσταση, όπως και η ύλη. Και η ύλη, κατά τον Αναξαγόρα, μπορεί να διαιρείται επάπειρο. Ωστόσο, όπως υπόθηκε, η ύλη ήταν από την αρχή κάτι συμπυγμένο με σωματίδια ή σπέρματα και επομένως υπάρχει μια φυσική μονάδα από την οποία μπορεί να αρχίσει η κοσμογονία. Η κοσμοθεωρία του Αναξαγόρα ακολουθεί την εξής διαδοχή. Ο νους προκάλεσε την πρώτη περιστροφή. Η ταχύτητα της περιστροφής είναι τεράστια και γι' αυτό η επίδρασή της στο αρχικό μείγμα είναι πολύ ισχυρή. Η άμεση συνέπεια είναι ο προοδευτικός διαχωρισμός. Η ίδια η περιστροφή ευθύνεται άμεσα για το διαχωρισμό που οδηγεί με τη σειρά του στην κοσμογονία. Ο Αναξαγόρας, όπως και ο Εμπεδοκλής, είναι διειστής, καθώς δέχεται μόνο δύο αρχές. Την ουσία του απείρου, υλικές αρχές, και το νου. Και με μία έννοια ο διεισμός του είναι για πρώτη φορά ένας διεισμός πνεύματος και ύλης. Αλλά και οι δύο πλευρές αυτού του διεισμού, παρατηρούν οι Κίρκ και άλλοι, έχουν μια ιδιοτυπία, καθώς ο νους έχει σωματική υπόσταση και χρωστάει τη δύναμή του πάνω στην ύλη, αφενός τη λεπτότητά του και αφετέρου στο γεγονός ότι μόνο αυτός παραμένει απρόσμικτος, αν και υπάρχει στο μείγμα. Η ύλη πάλι, που τόσο απέχει από το να είναι καθαρή, είναι τουλάχιστον στην αρχή ένα επάπειρο διαιρετό μείγμα από όλες τις ουσίες που θα περιείχε τελικά ο κόσμος. Η άποψη του Αναξαγόρα σχετικά με το νου, η οποία διατυπώθηκε στο Λυκαβιές του Ιόνιου Στοχασμού, υπήρξε θεμελιώδες βήμα στο χώρο της φιλοσοφίας και των νευροεπιστημών. Η θεωρία περί του απείρου νου, ο οποίος ως υπέρτατη δύναμη θέτει τα πάντα στην αρμόζουσα τάξη, αποτυπώνει την αιώνια προσπάθεια του ανθρώπου για την αναζήτηση της αλήθειας ως προς τη δημιουργία του σύμπαντος και του περιβάλλοντος αισθητού κόσμου και κυρίως την αγωνία του για την ουσιαστική γνώση του εαυτού του και για τη θέση του μέσα στον κόσμο.
Η πρωτοποριακή σκέψη του Αναξαγόρα συνδέει τη φιλοσοφία με τις φυσικές επιστήμες, τη μεταφυσική και τον άνθρωπο, αναγνωρίζοντας την υφιστάμενη σχέση μεταξύ ύλης και ενέργειας. Πριν από τη δημιουργία του σύμπαντος από το νου, δεν υπήρχε ο χωροχρόνος και τα πάντα, ενωμένα και αδιαφοροποίητα, ήταν σε χαόδη κατάσταση. Αυτό ίσχυε ως τη στιγμή της κινητοποίησής τους από το νου στην περιχώρηση. Μέσω της διαδικασίας σύντυψης και συνένωσης των πρωταρχικών, απείρων, μη αντιληπτών στοιχείων, ο νους συγκρότησε μάζες διαφόρου μεγέθους, οι οποίες συνέθεσαν το σύμπαν και την ορατή φύση που περιβάλλει τον άνθρωπο. Έτσι γεννήθηκε η ύλη. Σε κοσμολογικό επίπεδο, ο νους, κατά τον Αναξαγόρα, λειτουργεί ως δημιουργός δύναμη, η οποία εκφράζει ίσως το θείον, σύμφωνα με τη σχολή της Μιλήτου και με τη θεία υπόσταση που προσδίδει ο Θαλής στο νου, ενώ και η έννοια του απείρου, υπονοώντας το θείον ή την έκφανση της αιώνιας φύσης, υποστηρίζεται ιδιαιτέρως από τον Αναξίμανδρο, από τον οποίο προφανώς επηρεάστηκε ο Αναξαγόρας. Στους προσοκρατικούς φιλοσόφους εν γέννη είναι εμφανής η μονοθεϊστική αντίληψη. Έτσι ο νους ή ο λόγος εκφράζουν τη μοναδική δημιουργική υπόσταση η οποία διέπει τα πάντα. Ο νους είναι η πρωταρχική ενέργεια που έθεσε σε πλήρη νομοτέλεια, διεκόσμησεν, τον αισθητό κόσμο, καθιστώντας τον αντιληπτό. Σε ανθρωπολογικό επίπεδο, ο νους, ενσωματούμενος, εκφράζει την ψυχική ενέργεια, η οποία επικρατεί επί του σώματος και διαμορφώνει πλήρως τη λειτουργικότητά του, επενεργώντας εφόλης της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο νους, για των εγκεφαλικών διεργασιών, καθιστά αντιληπτό τον αισθητό κόσμο και διαμορφώνει όλες τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου προσώπου. Ο νους παραμένει η υπέρτατη οντότητα κάθε υλικής υποστάσεως που δεσπόζει επί των πάντων. Μπορεί να επικρατεί σε ολόκληρο τον έμβιο και τον μη έμβιο κόσμο, έχοντας τη δυνατότητα να διεισδύει και να κινητοποιεί τα πάντα, να περιχωρεί, αποκαλύπτοντας τις κρυμμένες δυνάμεις τους και ενισχύοντας τη δυναμικότητά τους. Ο Αναξαγόρας θεωρείται ο πρώτος, ο οποίος εισήγαγε τη θεωρία του χάους, την οποία σχηματικά παρέστησε στα σχέδιά του ο Λεωνάρντο Νταβίντσι κατά την Αναγέννηση και διατύπωσε κατά τον 20ο αιώνα ο Έντβαρντ Λόρενς. Ο ίδιος πάντως, ο κλαζομένιος φιλόσοφος, όταν ρωτήθηκε εξαιτίας ποιου λόγου ή αιτίας θα προτιμούσε να γεννηθεί ή να μη γεννηθεί, απάντησε ότι θα προτιμούσε να γεννηθεί για να θαυμάσει τον ουρανό και την περί τον όλο κόσμο τάξη. Να θαυμάσει δηλαδή τη Θεία Δημιουργία και την αρμονία των εν το κόσμο. Αυτός είναι κατά αυτόν ο σκοπός της ζωής. Ευχαριστώ.